Σήμερα είναι το τέταρτο μάθημα για την απελευθέρωση από εμπόδια προς την ευτυχία, την υγεία, την επιτυχία μέσα στην ζωή μας και για την εκπαίδευση και την διόρθωση του υποσυνείδητου που έχει μείνει πίσω παρόλο που ο συνειδητός νους έχει προχωρήσει. Έχει καταλάβει αρκετά πράγματα, το υποσυνείδητο επιμένει να βρίσκεται σε κάποιους προγραμματισμούς από το παρελθόν. Και το παρελθόν μπορεί να μην είναι μόνο αυτή τη ζωή, μπορεί να είναι και οι προηγούμενες ζωές. Σήμερα, και θα δούμε αν θα είναι και την άλλη φορά, θα δουλέψουμε το θέμα της ασφάλειας. Το αίσθημα της ασφάλειας του κάθε ανθρώπου είναι ανεξάρτητο από τους εξωτερικούς παράγοντες. Στο προηγούμενο μάθημα συζητήσαμε πως ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του μπορεί να νιώθει απόλυτη ανασφάλεια. Κάποιος μήπως μπαίνει μέσα, κάθε μέρα βλέπουμε στις ειδήσεις, άνθρωποι μπαίνουν σε σπίτια κτλ. Και κάποιος άλλος μπορεί να κοιμάται κάθε βράδυ στην Αμμόνια, σε ένα μπάνκο και να κοιμάται μια χαρά. Να νιώθει ασφάλεια. Νιώθει να έχει τίποτα να χάσει. Οπότε άλλο είναι να είμαι ασφαλής και άλλο είναι να νιώθω ασφαλής. Η φράση για την εβδομάδα αυτή είναι ότι είμαι και νιώθω ασφαλής. Τώρα, στο υλικό επίπεδο, στην ουσία, δεν είμαστε ποτέ ασφαλείς. Είναι μία ψευδέστηση. Μπορεί αυτή η στιγμή να νιώθουμε ότι έχουμε ένα σύντροφο και είμαστε ασφαλείς και έχουμε αρκετά χρήματα και είμαστε ασφαλείς και έχουμε ένα σπίτι και είμαστε ασφαλείς και να περπατήσουμε από εδώ πηγαίνοντας σπίτι και να μας χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και να αλλάξει αυτό εντελώς. Δηλαδή, μέσα στο υλικό κόσμο, στην ουσία, δεν υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει συνεχή αλλαγή. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Άρα, η βάση της ασφάλειας δεν μπορεί να στηρίζεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν μπορεί να στηρίζεται στο γεγονός ότι έχω σύντροφο ή έχω χρήματα ή έχω δουλειά ή έχω σπίτι. Γιατί όλα αυτά σε ένα δευτερόλεπτο, με ένα ατύχημα, με ένα σεισμός, με μια μεγάλη αλλαγή, μπορεί όλα αυτά να εξαφανιστούν. Ζούμε σε ένα ρευστό κόσμο που τα πάντα, δηλαδή ό,τι υπάρχει στην ζωή μας, θα χάσουμε. Ή επειδή θα φύγουν από την ζωή μας πριν φύγουμε από το σώμα μας ή θα τα χάσουμε την ώρα που θα φύγουμε από το σώμα μας. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα από το οποίο δεν θα αποχωριστούμε. Είναι θετικό το μήνυμα σήμερα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όμως. Είναι αλήθεια. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν ξέρετε κανέναν από τον οποίο δεν θα αποχωριστείτε. Κανέναν. Αυτό είναι. Εντάξει, τουλάχιστον για την εισάρχωση αυτή. Τώρα, αν θα βρεθείτε ξανά σε άλλες διαστάσεις ή σε άλλες ενσαρκώσεις, είναι άλλο θέμα. Αλλά ζούμε σε ένα προσωρινό κόσμο. Εμείς είμαστε προσωρινοί σε αυτό το κόσμο. Δεν είμαστε από εδώ. Δεν είμαστε ντόπιοι. Είμαστε από άλλη διάσταση και είμαστε εδώ για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα για το θέατρο που παίζεται και είμαστε όλοι ηθοποιοί μέσα από αυτό το θέατρο και όλοι έχουμε καταστάσεις μέσα από τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και να εξελιχθούμε. Άρα πού βρίσκεται η ασφάλεια? Για μένα, και εσείς θα βρείτε δικές σας λύσεις, αλλά για μένα η λύση είναι σε τρεις πεποίθησεις. Η πρώτη πεποίθηση είναι η πεποίθηση ότι είμαστε αιώνιοι.
είμαστε αθάνατοι. Άρα είμαι ασφαλής ακόμα μπροστά στο θάνατο. Είμαι ασφαλής μπροστά στην αρρώστια, είμαι ασφαλής μπροστά στο πιστόλι που κρατάει κάποιος στο κεφάλι μου. Η ύπαρξή μου είναι αθάνατη, δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει μόνο η αποχώρησή μου από το προσωρινό σώμα σε μια άλλη διάσταση, πολύ πιο ελεύθερη, πολύ πιο όμορφη, με πληρότητα, χωρίς τους περιορισμούς και τους φόβους, τις προσκολήσεις και ανασφάλειες του σώματος. Άρα, η πρώτη πεποίθηση που θα μας δώσει ασφάλεια σε οποιοδήποτε περίπτωση είναι η ακράδαντη πίστη στην αιωνιότητά μας, ότι είμαστε πνεύμα. Δεν είμαστε το προσωρινό σώμα μέσω από το οποίο λειτουργούμε. Και κάθε πεποίθηση που θα σας πω είναι διπλή. Γιατί το ίδιο ισχύει για τους αγαπημένους μου. Το παιδί μου, ο σύντροφός μου, οι γονείς μου και όλοι οι αγαπημένοι μου είναι πνεύματα που προσωρινά έχουν δεκτεί να ενσαρκωθούν και να παίξουν αυτούς τους ρόλους μαζί μου. Σε άλλες ζωές είχαμε άλλους ρόλους πιθανόν. Οι άσκητοι, ή αυτός που είναι το παιδί μου τώρα ήταν ο γονιός μου τότε και αντίθετα. Και ότι όλα αυτοί για τους οποίους φοβάμαι είναι επίσης αθάνατες εκφράσεις του Θείου και δεν μπορούν ποτέ να πεθάνουν. Μπορεί μόνο να φύγουν από αυτή την διάσταση και μόνο όταν έρχεται η ώρα τους, ούτε πριν και ούτε μετά. Είναι κάτι που θα αποφασίζει η ίδια ψυχή, ότι δεν υπάρχει τυχαίο θάνατο. Δεν υπάρχει άδικο θάνατος. Υπάρχει η απόφαση της ψυχής να φύγει μια συγκεκριμένη μέρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα η πρώτη πεποίθηση είναι αυτή. Όταν έχω αυτή την πεποίθηση, άμεσα νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δεύτερη πεποίθηση είναι ότι ζω σε ένα συμπάν, σε αυτή την πραγματικότητα τώρα, αγάπης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το σύμπαν θα μου δώσει, ο Θεός ή το Θείο θα μου δώσει μόνο αυτό που ευνοεί την εξέλιξή μου και τίποτα άλλο ποτέ. Και κάθε τι που θα μου δοθεί από αγάπη για την εξέλιξή μου. Τώρα το εγώ μου μπορεί να μην του αρέσει καθόλου αυτό που μου δίνεται. Σαν εγώ θα φοβάμαι, θα νιώθω ότι αυτό που μου δίνεται είναι τιμωρία. Αυτό που μου δίνεται είναι άδικο, είναι λάθος, είναι κακό αυτό που μου δίνεται αυτή τη στιγμή. Ότι αν πιστεύω αυτό, δεν μπορώ να νιώθω ασφάλεια, γιατί θα πιστεύω σε ένα σύμπαν με τιμωρία, σε ένα σύμπαν με χάος, όπου μπορεί να συμβεί κάτι κακό σε μένα, κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί σε μένα, ότι ο Θεός με τιμωρεί, ότι δεν με αγαπάει και βέβαια, δεν θα νιώθω ασφάλεια. Όταν πιστεύω ότι είμαι πάντα αξιοαγάπητος, πάντα αγαπητός σε όλο το σύμπαν και δεν υπάρχει τιμωρία, είναι ανύπαρκτη. Η ιδέα της τιμωρίας είναι μια παλιά ιδέα. Έχει ξεπερασμένη ιδέα ότι το σύμπαν... Η τιμωρία δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο στην εξέλιξη. Δεν ευνοεί εξέλιξη. Αυτό που θα έρθει θα είναι μόνο αυτό που θα με αναγκάζει, αντιμετωπίζοντας αυτό που συμβαίνει, να ανακαλύπτω τον αληθινό αυτό μου. Να ανακαλύπτω δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μου που δεν θα μπορούσα να ανακαλύψω με άλλο τρόπο. Που θα με αναγκάζει να απελευθερωθώ από την ψευδαίσθηση, της αδυναμίας, της προσκόλλησης και του φόβου που έχει ο νους μου. Φαίνεται ότι αν έλκω κάτι δυσάρεστο, το έλκω για το λόγο αυτό και κανένα άλλο λόγο. Το έλκω για να βρω δυνάμεις μέσα μου, με ευνοεί την εξέλιξή μου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να συμβαίνει κάτι δυσάρεστο μέσα στην ζωή μας. Άρα η δεύτερη πεποίθηση είναι
ότι κάθε στιγμή της ζωής μου, από εδώ ως την αιωνιότητα, η ζωή θα μου δώσει μόνο αυτό που χρησιμεύει την εξέλιξή μου. Μπορεί να είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο, αλλά θα είναι αγάπη. Θα είναι αγάπη για μένα. Θα είναι αγάπη για μένα σαν ψυχή στην εξέλιξη και θα είναι κάτι που θα μπορώ να αξιοποιήσω για την εξέλιξή μου. Άρα νιώθω ασφάλεια. Δεν φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι τυχαίο. Δεν φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι κακό. Θα συμβεί μόνο αυτό που εξυπηρετεί την εξέλιξή μου. Και την ίδια πεποίθηση για το παιδί μου και για τον σύντροφό μου και για τους άλλους ανθρώπους που αγαπάω. Στην δική του ζωή δεν μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος. Στην δική του ζωή μπορεί να έλκουν και να συμβεί μόνο αυτό που τους δίνει την ευκαιρία για εξέλιξη και ποτέ τίποτα άλλο. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν πράγματι ζούμε σε ένα τέτοιο σύμπαν με μια νομοτέλεια ή δεν ζούμε σε ένα σύμπαν με νομοτέλεια και υπάρχει τύχη και υπάρχει χάος και υπάρχει αδικία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Οι νόμοι είναι νόμοι. Οι νόμοι δηλαδή είναι ή νόμοι ή δεν είναι νόμοι. Ή ισχύουν ή ισχύει το γεγονός ότι η ζωή είμαστε σε μια εξέλιξη και ό,τι έρχεται είναι ευκαιρία, ερέθισμα η εξέλιξη ή δεν ισχύει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και δεν είναι ότι ισχύει όλους τους άλλους και δεν ισχύει για το παιδί μου. Και δεν ισχύει για μένα. Θα πρέπει να αποφασίσω. Είναι ή δεν είναι αλήθεια. Εκεί τρίτη πεποίθηση είναι ότι έχω και οι αγαπημένοι μου έχουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν ό,τι προκύπτει. Εντάξει. Ότι αυτό που θα συμβεί από τώρα ως αιωνιότητα στην ζωή μου θα είναι πάντα κάτι που εγώ αν δέχομαι να το πλησιάζω έτσι, γιατί έχω ελεύθερη βούληση να μην το πλησιάζω έτσι, έχω την ελεύθερη βούληση να ξαπλώσω, να παρετούμε, να πικραίνουμε, να θυμώσω, να μπροκαριστώ. Έχω την ελεύθερη βούληση να κάνω αυτό και να μισώ όλους, περιλαμβάνοντας και το Θεό, για αυτό που έχει προκύψει στην ζωή μου. Ή έχω την ελεύθερη βούληση να συνδέομαι με την δύναμη μέσα μου, να ξεπεράσω ό,τι μπορεί να συμβεί στην ζωή μου, να ξαναβρω ηρεμία, ευτυχία, δημιουργικότητα και νόημα μέσα στην ζωή. Αυτή η ικανότητα την έχουμε. Δεν ξέρω αν ίσως την άλλη φορά να σας δείξω, αλλά οι περισσότεροι από εσάς έχετε δει μία σειρά από μικρά DVD που έχω καταβάζει από το ίντερνετ από ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν έχουν χέρια, ότι δεν έχουν πόδια, ότι δεν έχουν ούτε χέρια ούτε πόδια και διδάσκουν ευτυχία και είναι δείγματα δημιουργικότητας και εσωτερικής δύναμης. Δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος στην ίδια περίπτωση θα μπορούσε να κλειστεί μέσα στο σπίτι και να πει δεν θέλω κανένα να δει ότι έχω μόνο ένα χέρι. Τρέπομαι. Δεν θέλω κανένα να δει ότι έχω ένα πόδι. Με ένα πόδι δεν μπορώ να κάνω τίποτα στην ζωή μου. Θέλω το κράτος να με αναλάβει. Θέλω να καλύψει το φαγητό μου, το δωμάτιό μου. Δεν μπορώ να δημιουργήσω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και άλλοι άνθρωποι που κάνουν τεράστιο έργο, κοινωνικό και πνευματικό έργο, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια και χωρίς και τα δύο. Και αυτό είναι ένα είδος, αν θέλετε, λεγόμενη ατυχίες μέσα στην ζωή. Άρα η δύναμη να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε απώλεια, οποιαδήποτε δυσκολία, πάντα υπάρχει. Τώρα, να διευκρινίσω. Πάντα θα είναι φυσικό για ένα χρονικό διάστημα να μην νιώθουμε καλά. Αυτό είναι φυσικό. Να στενοχωρηθώ, να χάσω την ευτυχία μου, την ηρεμία μου. Αυτό είναι φυσικό. Αλλά φυσικό επίσης είναι να ξανά σταθώ. Να ξανά βρω
την δύναμή μου, γιατί αυτή είναι η αληθινή μου φύση. Σας μίλησα την προηγούμενη φορά για την ντομάτα αυτή που έχουν κάτω στο μοναστεράκι μου. Για την πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια πήγα στην Αθήνα ένα Σαββατοκύριακο και είδα αυτοί που πουλάνε ντομάτες που αν το πετάς κάτω είναι πλαστικό, είναι τελειώμα και μετά σηκώνεται πάλι. Δεν έχετε δει. Είναι πολύ απίστευτο. Και το πετάς κάτω και είναι τελειώμα, μετά σηκώνεται πάλι. Και πήρα ένα, γιατί για μένα συμβολίζει αυτό το πράγμα. Γινόμαστε λιώμα, σηκωνόμαστε πάλι. Γινόμαστε ξανά λιώμα, σηκωνόμαστε πάλι. Το πλαστικό αυτό έχει μνήμη, θυμάται την αληθινή του φύση. Που με έτσι που είναι ντομάτα. Γίνεται λόγο, είμαι ντομάτα. Και δεν υπάρχει καμία αλλίωση. Καμία. Παρόλο που έχει γίνει λιώμα, σηκώνεται πάλι. Έτσι πρέπει να είμαστε. Κρατήστε αυτή την εικόνα στο νου σας. Η αληθινή μας φύση είναι πνεύμα. Δεν μπορεί να νικηθεί, δεν μπορεί ούτε να κοπεί, ούτε να καίγεται, ούτε να κομματιάζεται. Είμαστε άμορφη συνειδητότητα. Σαν άμορφη συνειδητότητα δεν μπορεί να πεθάνουμε, δεν μπορεί να προσληθούμε, δεν μπορούμε τίποτα να πάθουμε. Εντάξει. Θυμηθείτε αυτό, ότι είναι φυσικό να νιώθω πόνο. Δεν λέμε ότι δεν είναι φυσικό. Απλώς είναι φυσικό να γυρίσω στην αρχική μου κατάσταση. Τώρα, θα πάρουμε 2 χρόνια. Εντάξει. Μερικοί άνθρωποι δεν το κάνουν ποτέ. Μένουν έτσι. Θα πάρουμε 1 χρόνο. Θα πάρουμε 1 μήνα. Θα πάρουμε μερικές μέρες. Έχουμε το δικαίωμα να ξεπεράσουμε το θάνατο ή το διαζύγιο σε μερικές ώρες. Ή είμαστε τέρατα. Έχουμε το δικαίωμα. Πολλοί άνθρωποι δεν το νιώθουν. Δηλαδή αν εγώ δεν φοράω μαύρα, σαν γυναίκα συνήθως, για ένα χρονικό διάστημα, τι θα πούνε οι άλλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι πονάω, είναι ότι έχουμε και πρότυπα στο νου μας, ότι δεν είναι σωστό να χαρώ αν έχω χάσει το παιδί μου ή ένα αγαπημένο άνθρωπο. Δηλαδή θα πρέπει να νιώθω άσχημα. Ότι υπάρχουν 2 πράγματα εδώ. Υπάρχει τα πραγματικά συναισθήματα που έχουμε, που μας δυσκολεύουν και η προσκόλληση, αλλά έχουμε και τις σκεπτομορφές γύρω από τι είναι η ορθή αντίδραση προς κάτι τέτοιο. Και ότι κάτι δεν είμαι σωστός, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Αν ξεπερνάω κάτι δύσκολο, αν μπορώ να είμαι καλά όταν το παιδί μου δεν είναι, αν μπορώ να είμαι καλά και χαρούμενος αμέσως μετά από ένα διαζύγιο ή μια απώλεια, πρέπει να στενοχωρηθώ. Εντάξει. Και υπάρχει μια άλλη σκεπτομορφή, ότι αν φοβάμαι, ο φόβος με προστατεύει. Ότι ο φόβος μου δημιουργεί μια επιγρήγορση όπου προσέχω και όταν προσέχω είμαι πιο ασφαλής. Ότι αν χαλαρώνω εντελώς και αν νιώθω απόλυτη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο σεμπάν, κινδυνεύω. Ότι δεν πρέπει να αφαιθώ εντελώς. Ότι υπάρχουν διάφορες σκεπτομορφές που λειτουργούν μέσα μας. Εδώ, όπως η προηγούμενη εβδομάδα, με το θέμα της αξίας, το βασικό κλειδί είναι ότι είμαι πνεύμα. Όπως η αξία μου δεν μπορεί να μετρέται με το σώμα και το εγώ, επειδή η αξία μου βασίζεται στο γεγονός ότι είμαι θεία συνειδητότητα σε ένα προσωρινό σώμα, το ίδιο με την ασφάλεια. Η ασφάλεια μου δεν στηρίζεται στις συνθήκες που έχω δημιουργήσει στην ζωή. Παρόλο που ίσως στατιστικά υπάρχουν συνθήκες που είναι πιο ασφαλές και συνθήκες που είναι λιγότερο. Αλλά πάλι συνθεστατική δεν μπορεί να στηρίζουμε την ζωή μας. Μπορεί να είμαστε εμείς το 1 εκατομμύριο που τα έχει όλα δεδομένα και κάτι άλλο να συμβεί. Και στατιστικά να είμαστε σε κατάσταση που δεν έχουμε τίποτα και να είμαστε πιο ασφαλείς από τους άλλους που έχουν στατιστικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα εδώ ξανά η αλήθεια μας αναγκάζει να ταυτιζόμαστε με τον εαυτό μας σαν πνεύμα, σαν θεία συνειδητότητα σε ένα σώμα και άρα είμαστε πάντα ασφαλείς.
Χρειάζεται αυτή την εβδομάδα να βοηθήσουμε το υποσυνείδητο να καταλάβει αυτό. Να βοηθήσουμε το εσωτερικό παιδί και το πονόσωμα να καταλάβουν αυτό και θα κάνουμε ξανά αυτές τις δύο ασκήσεις επάνω σε αυτό. Αλλά ας πρώτο τακτοποιήσουμε το θέμα νοητικά και εγκεφαλικά, όπως η προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε ασφαλείς όταν δεν έχουμε καθόλου χρήματα? Πώς είστε ασφαλείς χωρίς καθόλου χρήματα? Λίγα χέρια βλέπω. Okay. Τότε πρέπει να γυρίσουμε από την αρχή. Πώς θα το πούμε στο υποσυνείδητο αν δεν το πιστεύουμε εμείς? Είμαστε ασφαλείς όταν δεν έχουμε χρήματα? Είμαστε. Γιατί δεν είμαστε και γιατί είμαστε? Ας το συζητήσουμε. Γιατί αν δεν το τακτοποιούμε στο συνειδητό νου, τι να πούμε στο υποσυνείδητο? Για ποιο λόγο δεν είμαστε ασφαλείς αν δεν έχουμε χρήματα? Πείτε. Ναι. Okay, μπορώ να αρρωστήσω και να μην έχω την οικονομική ικανότητα να προστατεύω τον εαυτό μου. Και μου χτυπάει ένα αυτοκίνητο και με σκοτώνει ακραία, έτσι, ακεραία. τότε πώς είμαι πιο ασφαλής? Οπότε και αν πέφτει ένα τούβλο στο κεφάλι μου και πεθαίνω. Στατιστικά, ίσως είμαι πιο ασφαλής αν έχω χρήματα και μπορώ να πληρώσω και να δώσω φακελάκι και ό,τι χρειάζεται για να μπορώ να θεραπευτώ. Αλλά είναι μία στατιστική πιθανότητα. Καθόλου σίγουρο. Μπορώ να είμαι νιώθω ανασφάλεια και με χρήματα. Δεν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι με χρήματα όλοι νιώθουν ασφάλεια? Okay. Για ποιο άλλο λόγο δεν είμαι ασφαλής χωρίς χρήματα ή είμαι ασφαλής με χρήματα? Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει... Σημαίνει ότι δεν νιώθω ανασφάλεια. Εσείς κερδίζετε από αυτό. Από την ύπαρξη του σωματείου. Εγώ δεν παίρνω μια δραχμή για αυτό που σας κάνω. Έχω το δωμάτιό μου που μου δίνεται και το φαγητό. Δεν έχω κάτι να κερδίσω αν δεν δίνεται. Αν δίνεται. Άλλο. Όταν θα μείνω χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, θα μου κόψουν το νερό, το ρεύμα, okay. Είσαι ασφαλής χωρίς αυτά ή δεν είσαι? Υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια χωρίς αυτά άνθρωποι, εντάξει, που ζουν με 40 ευρώ το μήνα. Τρία δισεκατομμύρια που ζουν με λιγότερο από 40 ευρώ το μήνα. Σε άλλες χώρες. Είναι πιο ασφαλές σε άλλες χώρες. Δεν θέλουμε να φάμε. Θέλουμε να έχουμε ρεύμα για να... Πού μπορεί να καταλήξει το γεγονός ότι δεν έχεις ρεύμα? Τι σχέση έχει αυτό με την ασφάλεια σου? Ίσως είναι φόβος. Έχει σχέση με τις απολαύσεις σου? Έχει σχέση με την άνεσή σου? Αλλά τι σχέση έχει με την ασφάλεια σου? Αν μην μπεδέψουμε το ένα με το άλλο. Ναι, μπορεί να ξεβουλευτείς. Να μην έχεις τηλεόραση, να μην έχεις ραδιόφωνο, να μην έχεις ζεστό νερό. Άρα τι σχέση έχει αυτό με την ασφάλεια σου? Δεν είμαι ήρεμη, είμαι... Okay, δεν νιώθεις ασφάλεια. Αλλά είσαι ασφαλής. Α, βεβαίως, ναι, δεν νιώθω ασφάλεια. Είσαι. Θέλω να διευκρινίσω με τη διαφορά μεταξύ του είμαι ασφαλής και νιώθω ασφαλής. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, είναι δύσκολο. Ναι, γιατί στην κοινωνία που ζούμε λειτουργεί κάτω από ένα ρυθμό. Ναι. Η παιδεία είναι πληρωμή. Η υγεία είναι πληρωμή. Mm-hmm. Η πληρωμή. Okay. Για να συμβεί αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάει κάπου αλλού και έχουμε δημιουργήσει μια άλλη κοινωνία κάτω από άλλες προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε να διαφανώσουμε. Είναι μια πιθανότητα αυτή να δημιουργήσουμε μια άλλη κοινωνία. Ναι. Okay. Τι σχέση έχει αυτό με ασφάλεια? Υπάρχει ασφάλεια χωρίς παιδεία? Χωρίς okay. Τι σχέση έχει όλα αυτά
με το να είμαι, μπορεί να έχουμε χωρίς παιδεία και χωρίς σπίτι και χωρίς ρεύμα. Μιλάω τώρα σε αυτό το σεμινάριο για αυτή τη μέρα, γιατί άλλη μέρα θα δουλέψουμε την αυθονία. Εντάξει, θα σας αρέσει καλύτερα αυτή η ιδέα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, αν έχω φόβο να μην έχω, δεν μπορώ να δημιουργήσω αυθονία. Ο φόβος μου το να μην έχω, έλκει το να μην έχω. Είναι νόμος της έλξης. Οπότε πριν φτάσουμε του να δουλεύουμε την αυθονία, πρέπει να δουλέψουμε πρώτα το φόβο του να μην έχω. Και να ξέρω ότι και να βρίσκομαι στον δρόμο, θα είμαι καλά. Όπως τόσα εκατομμύρια άνθρωποι είναι καλά. Δεν νομίζω ότι είναι χειρότερο από εμάς. Αυτό είναι... Ναι. Δεν ξέρω τι συναισθήματα έχουν. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχουν λιγότερες στιγμές την ημέρα ευτυχίες από εμάς. Δεν είμαι σίγουρος σε αυτό. Αν έχουν παρέα και ένα ποτό και περνάνε καλά, δεν είμαι καθόλου σίγουρος σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ναι ή όχι. Και ατομικά μπορεί να υπάρχουν άτομα στο δωμάτιο αυτό που έχουν τόσο πράγματα και όλη την ημέρα να άγχονται. Οπότε σίγουρα δεν έχουν πράγματα να άγχονται. Δεν έχω τίποτα να χάσω. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το ερώτημα τώρα είναι αν είμαι ασφαλής και αν μπορώ να νιώθω ασφαλής. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, για να απαντήσει κανείς αυτά που ρωτάς τώρα, πρέπει να έχει δοθεί ο ορισμός της ασφάλειας. Ναι. Νιώθω ασφαλής. Δεν νιώθω κίνδυνο. Δεν έχω φόβο, δεν έχω άγχος. Ο ορισμός της ασφάλειας για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, Okay. Και εγώ λέω να φτάσουμε στο σημείο να νιώθουμε ασφάλεια χωρίς όρους. Ναι, ποια ασφάλεια όμως, τι εννοείς. Να μην νιώθω φόβο, είναι η έλλειψη φόβου και άγχος. Αυτό, όταν λέμε δηλαδή ασφάλεια. Ναι, να το πούμε έτσι. Έλλειψη φόβου και άγχος. Και έννοια, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, να έχω αυτά που θέλω. Έλλειψη φόβου και άγχος. Να είναι βασικά η διδασκαλία του Χριστού. Γιατί νοιάζεστε για το αύριο, λέει. Να βλέπετε ότι ο Θεός φροντίζει όλα. Κάντε το έργο του Θεού και θα τα έχετε όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οκ. Είμαστε ασφαλείς χωρίς χρήματα ή όχι. Όχι αν περνάμε καλά. Ξεχάστε αν περνάμε καλά. Είμαστε ασφαλείς. Πώς είστε ασφαλείς τώρα χωρίς χρήματα, σηκώστε χέρια. Okay. Τι άλλο χρειάζεται να πούμε για τα χρήματα για να νιώθουμε ασφαλείς χωρίς. Ναι. Εμένα εντάξει, πες ότι δεν με πειράζει τίποτα, αλλά το να τρώω κάθε μέρα μου το απαραίτητο. Κάθομαι κάτω από ένα δέντρο, αλλά θέλω να φάω. Εγώ σου δίνω εγγύηση ότι θα έχεις φαΐ. Έλα στη Μυρενόντα, θα συνταΐσουμε. Θέλω να πω ότι τόσες συσίτια υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχει φαΐ, όλα τα όντα κάπου βρίσκουν φαΐ να ζουν, ακόμα στην Αφρική που υπάρχουν ναράντζες στα δέντρα, υπάρχουν ελιές στο δρόμο, υπάρχουν ένα σωρό πράγμα, υπάρχουν τόσο χόρτες στην Ελλάδα μπορείς να φας. Θέλω να πω ότι έτσι και αλλιώς κανένα στο δωμάτιο αυτό θα φτάσει σε αυτό το σημείο, εντάξει, να μην έχει φαγητό. Αλλά πάλι, είμαι ασφαλής χωρίς φαγητό. Δεν το ρωτώ αν νιώθετε ασφαλείς. Ας αρχίσουμε το είμαι. Είμαι ασφαλής αν είμαι ετοιμοθάνατος από έλλειψη φαγητού. Επειδή είμαι πνεύμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το θέμα. Σαν αιώνιο πνεύμα, ακόμα χωρίς φαγητό, είμαι ασφαλής. Πεινάω, αλλά είμαι ασφαλής. Γιατί τη χειρότερη περίπτωση θα πεθάνω. Που σημαίνει θα φύγω από το σώμα και δεν θα χρειαστώ φαγητό πια. Καλύτερη περίπτωση. Κοιτάξτε, αν δεν μπορείτε εσείς να νιώθετε ασφαλείς συνειδητά, και δεν λέω ότι εγώ το νιώθω απόλυτα, εντάξει, μαζί σου. Είμαι μαζί σας σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, δεν παραστάνω ότι νιώθω πάντα απόλυτη ασφάλεια. Okay. Αλλά
Η λογική μου λέει ότι αν αυτά που είπα στην αρχή του μαθήματος είναι αλήθεια, ότι η λογική μου λέει ότι είμαι πάντα ασφαλής. Ακόμα χωρίς φαΐ, χωρίς στέγη, χωρίς χρήματα και χωρίς κανένα. Αυτό μου λέει η λογική μου. Και θέλω να ξέρω αν η λογική σας μπορεί να συμπίπτει με αυτό για να προχωρήσουμε στο υποσυνείδητο. Αλλιώς πρέπει να καθίσουμε κάποιες εβδομάδες και να παιδεύσουμε το συνειδητό. Okay. Είστε ασφαλείς όταν είστε ατιμοθάνατοι. Δεν το ξέρουμε. Ναι. Okay. Είστε ασφαλείς όταν κάποιος κρατάει πιστόλι στο κεφάλι σας. Πόσοι είστε ασφαλείς με ένα πιστόλι στο κεφάλι? Να σας ρωτήσω κάτι. Αν νιώθω ασφάλεια με το πιστόλι στο κεφάλι, σε σχέση με το να μην νιώθω ασφάλεια, ποια μορφή αντίδραση θα με ευνοεί? Το να αντιδράω με πανικό ή να νιώθω ασφάλεια? Οι αντιδράσεις μου, μπορεί να κάνω μια συζήτηση με τον άλλον, να δω τι του έκανε η μητέρα του που το κάνει να με σκοτώσει. Μια ενεργητική ακρόαση αυτή την ώρα. Πάρε σε τι νιώθει. Να τον αγκαλιάσω με αγάπη. Δεν θα πω ότι... Αυτό μου θυμίζει μια ιστορία, αληθινή ιστορία, που μου είπε ένας φίλος μου στο Σάι Μπάμπα. Το έχω πει και άλλη φορά. Αυτός ήταν μέσα στα βουνά του Καλοράντο, στην Αμερική, και καθώς περπατούσε και έτρεξε μέσα ένα μονοπάτι στα βουνά μόνος του, έψαλε ένα ψαλμό. Και όλο και βίωνε μια έκσταση, μια απίστευτη ενότητα με τα πάντα γύρω του. Μια έκσταση. Και γυρίζοντας στο μονοπάτι σε μια γωνία, ξαφνικά είναι μπροστά του, από μένα ως τον Χρήστο εδώ, ένα λιοντάρι του βουνού, που είναι πολύ επιθετικά και σκοτώνουν ανθρώπους. Και το κοιτάει στα μάτια με απέραντη αγάπη και λέει, μη φοβάσαι. Δεν μπορούσε να νιώσει φόβο, γιατί είχε τόση αγάπη μέσα του αυτή την ώρα. Που είναι όπως είπε ο Γιάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, δεν μπορεί να υπάρχει φόβο όταν έχουμε τέλεια αγάπη. Όταν, δεν μπορεί να υπάρχει ανασφάλεια μέσα στην τέλεια αγάπη. Όταν βιώνω τέλεια αγάπη, δεν τέλεια αγάπη σημαίνει ενότητα με ό,τι υπάρχει γύρω μου. Τότε είμαι ασφαλής όταν υπάρχει λιοντάρι απέναντί μου. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Γιατί τι θα πούμε στο εσωτερικό παιδί σε λίγο. Δεν πρέπει να αποφασίσουμε τι πιστεύουμε για να το πούμε στο εσωτερικό παιδί. Το πούμε μήπως είσαι ασφαλής. Τώρα... Όχι αν είμαι, αν νιώθω έτσι. Ναι. Με αυτή την έννοια όμως, το εσωτερικό παιδί είναι ένα ενεργούμενο χωρίς χαρακτήρα, χωρίς θέληση, χωρίς τίποτα. Τι εννοείς με αυτό? Δηλαδή εννοώ ότι αν αποφασίσουμε στο συνειδητό κομμάτι του εαυτού μας, ναι, α, β, γ, δ, ναι, και μετά πούμε ότι αυτά θα τα επιβάλλουμε στο συνειδητό. Επιβάλλουμε, θα το εξηγήσουμε. Ναι. Θα τα περάσουμε με μαλακό πολιτισμένο τρόπο. Ναι. Που σημαίνει ότι τελικά το συνειδητό είναι ένα ενεργούμενο χωρίς προσωπικότητα, χωρίς... Καθόλου, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει... Όχι, είναι... Όχι, είναι ένα μέρος του εαυτού μας που έχει κάνει μερικά συμπεράσματα. Και αυτά τα συμπεράσματα είναι λαθασμένα. Είναι ένα μέρος του εαυτού μας που στα προηγούμενα χρόνια το συνειδητό μας πεδίο του πέρασε διάφορες λανθασμένες και εκτομορφές. Ακριβώς. Και τώρα που μεγαλώσαμε και το συνειδητό μας κομμάτι έχει οριμάσει, σε αυτό το δοχείο πάμε να του βγάλουμε τα παλιά απόνερα και να του βάλουμε καινούργια. Δεν είναι δοχείο, είναι ενεργό όν εκεί που έχει κάνει κάποια συμπεράσματα. Που κάνουμε πλήρη χειραγώγηση όμως. Όχι, το βοηθάμε. Κατεχήν, το παιδί τότε είχε μία εμπειρία που κάποιος τον απείλησε. Εντάξει, και ένιωσε κίνδυνο. Ή άκουσε τους γονείς να πούνε «Δεν έχουμε χρήματα, κινδυνεύομαι». Ή είδε το γονιό να φοβάται
Και βίωσε ότι αφού αυτό το θηρίο φοβάται, εγώ δεν πρέπει να φοβάμαι. Okay. Και τώρα τι ξέρουμε, ότι τελικά μεγαλώσαμε και δεν κινδυνεύουμε. Νιώσαμε κίνδυνο, αλλά η αλήθεια, η απλή αλήθεια είναι ότι ζήσαμε, ξεπεράστηκε το κίνδυνο που νιώσαμε και είμαστε ασφαλείς. Το παιδί όμως έχει μείνει με την γνώμη τότε, ότι κινδυνεύω. Ότι δεν τον επιβάλλω κάτι, τον βοηθάω να καταλάβει ότι αυτό που τότε εμμένευσε σαν κίνδυνο τελικά έζησε, έγινε άνθρωπος, έγινε ενήλικας και αυτό που φοβόταν τελικά δεν ήταν κίνδυνος, ότι είναι ασφαλής. Και δεύτερη αλήθεια, ότι είναι πνεύμα. Να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει ότι είναι πνεύμα, γιατί δεν το κατάλαβε τότε ότι είναι πνεύμα. Και εμείς τώρα προσπαθούμε να συλλάβουμε τι σημαίνει αυτό και να το βάλουμε στο συνειδητό μας. Αν δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Αλλά δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα με αυτό που κάνω. Να ανεβιώσει τα γεγονότα του παρελθόντος με την επίγνωση ότι είναι πνεύμα και είναι ασφαλής. Ώστε να διορθώσουμε αυτά τα λαθασμένα συμπεράσματα. Είστε ασφαλείς αν είστε εντελώς μόνοι σας, χωρίς κανέναν, χωρίς σύντροφο, χωρίς γονείς, χωρίς φίλους, πηγαίνετε σε μια άλλη χώρα, δεν ξέρετε κανέναν. Είστε. Okay. Είστε ασφαλείς όταν ένα αεροπλάνο αρχίζει να πέφτει. Και... α? Είμαστε ασφαλείς στο αεροπλάνο που θα σε λίγο θα συγκρουστεί. Μέχρι να φτάσει στην γη, ας πούμε. Είμαστε ασφαλείς μέχρι να φτάσει στην γη. Είμαστε ασφαλείς όταν φτάνει στην γη. Είμαστε ή δεν είμαστε. Okay. Είμαστε ασφαλείς τώρα αν το κτίριο αρχίζει να κινείται και έχουμε σεισμός. Όχι. Πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ασφάλεια σε αυτό το κόσμο. Ξεχάστε το. Είναι στατιστικά, τίποτα άλλο. Στατιστικά θα φτάσω σπίτι μου σήμερα. Οι στατιστικές λένε ότι μάλλον θα φτάσω σπίτι μου. Καμία εγγύηση δεν έχω. Εντάξει. Η μόνη ασφάλεια είναι το να βιώνω τον εαυτό μου, αν μπορεί το βιώσω, τουλάχιστον να πιστέψω ότι είμαι πνεύμα, είμαι αθάνατος. Και η ζωή θα μου δώσει, είπαμε μήπως δεν έχω φαγητό. Αν η ζωή μου θα μου δώσει μια κατάσταση χωρίς φαγητό θα είναι για να εξελικτώ με κάποιο τρόπο. Να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία, να μάθω πώς να ζήσω, πώς να βρω το φαγητό που χρειάζομαι και αυτό θα είναι ένα μέρος της εξέλιξής μου. Πώς να εμπιστεύομαι ότι το σύμπαν πάντα θα μου δώσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μέρος από την ασφάλεια. Να εμπιστεύουμε ότι πάντα το σύμπαν θα μου δώσει αυτό που χρειάζομαι και για να είμαι καλά, αλλά και να εκτελώ το έργο για το οποίο βρίσκομαι εδώ, στο πλανήτη. Οπότε καταλαβαίνω ότι είμαστε προγραμματισμένοι και είμαι μαζί σας σε αυτό, συμφωνώ, ότι είμαστε προγραμματισμένοι να νιώθουμε ανασφάλεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο καθένας στις δικές του ιδιαίτερες ευαισθησίες. Αλλά για να μπορούμε να βιώσουμε την αληθινή μας φύση και να προχωρήσουμε στην ζωή, χρειάζεται να απελευθερωθούμε από το φόβο. Και μόνος τρόπος, και από το άγχος, και μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να νιώθω πάντα ασφαλής. Κάνεις τη διαστολή στο είμαι με το νιώθω. Κοιτάξτε, για μένα το είναι ένα δεδομένο. Μάλιστα. Το νιώθω παίζεται γιατί δεν το πιστεύουμε. Εντάξει. Αλλά σήμερα θα ήθελα να γράψετε και τα δύο. Γι' αυτό πάρτε το χαρτί σας, το 18α, και το κάνουμε την άσκηση λίγο πριν κάνουμε την εξισορρόπηση και την άσκηση με την σπηλιά. Γράψτε, είμαι και νιώθω ασφαλής σε κάθε περίπτωση και κάθε περιβάλλον. Γράψε το μία φορά
τα γράψτε δεξιά όσες απαντήσεις έχονται στο νου σου. Μετά γράψτε πάλι αριστερά την βεβαίωση και μετά δεξιά γράψτε όσες απαντήσεις αρνητικές και θετικές έρχονται στο νου σας. Και συνεχίστε με αυτό. Έχει, αν θυμάστε, η άσκηση αυτή έχει τρεις στόχους. Πρώτος στόχος να εμπεδώσουμε αυτή την αντίληψη γράφοντάς το. Δεύτερο, να ανακαλύψουμε λόγους, να νιώθουμε ασφάλεια. Και τρίτο, να συνειδητοποιήσουμε πότε δυσκολευόμαστε. Που είναι τα ιδιαίτερα σημεία που νιώθουμε δυσκολία. Εντάξει. Okay. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Δεν έχει αρκετά χαρτιά ακόμα. Είμαι και νιώθω ασφαλής σε κάθε περίπτωση. Αρχίστε να γράψετε. Okay, σε λίγο θα κάνουμε τις δύο ασκήσεις που βοηθάνε το υποσυνείδητο να αφομοιώσει την αίσθηση της ασφάλειας. Εντάξει. Σας επιθυμίζω τη μεγάλη σημασία της γραπτής άσκησης που δεν σας έδωσε αρκετό χρόνο τώρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ασκήσεις εσωτερικές. Είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε σπίτι σας. Πόσοι πιστεύετε ότι θα το κάνετε σπίτι σας? Πόσοι πιστεύετε ότι θα το κάνετε σπίτι σας? Okay. Προτείνω να το κάνετε. Εντάξει. Από πίσω έχει επίσης σημαντικές ασκήσεις. Είμαι και νιώθω ασφαλής ακόμα όταν, επειδή, ακόμα όταν δεν έχω χρήματα, επειδή εμπιστεύομαι στην πρόνοια του σύμπαντος. Επειδή πιστεύω στην ικανότητά μου να επιβιώσω σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επειδή πιστεύω σε ένα σύμπαν αγάπης. Εντάξει. Είμαι και νιώθω ασφαλής ακόμα χωρίς σύντροφο. Επειδή είμαι μια ανεξάρτητη ψυχή με άμεση σύνδεση με το Θείο και έχω απεριόριστη εσωτερική δύναμη να δημιουργήσω την ζωή μου. Είμαι ασφαλής ακόμα όταν με απορρίπτουν οι άλλοι, επειδή η αξία μου είναι μέσα μου και είμαι μια έκφραση του Θείου. Ότι έχω προσθέσει το επειδή αυτή την εβδομάδα που νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Είμαι και νιώθω ασφαλής παρόλο που, και πάλι επειδή. Και είμαι και νιώθω ασφαλής σε κάθε περίπτωση και περιβάλλον, πάλι επειδή. Δηλαδή σας βοηθάει η άσκηση αυτή να συνδέεστε με τις αλήθειες που σας επιτρέπουν να νιώσετε ασφάλεια σε περιπτώσεις που ίσως μέχρι τώρα δυσκολευτήκατε. Εντάξει, τότε κάντε αυτή την άσκηση. Αμφιβάλλω αν θα είχαμε χρόνο εδώ, εκτός αν αποφασίσουμε όλοι μαζί την άλλη εβδομάδα να ξανά δουλέψουμε την ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσουμε στο τέλος του μαθήματος. Είναι ένα μεγάλο θέμα και η αξία και η ασφάλεια είναι μεγάλα θέματα, γιατί όλα τα άλλα είναι αποτελέσματα της αξίας και ασφάλειας. Άρα τώρα θα κάνουμε την άσκησή μας. Τώρα, για να μπορείτε όλοι να είστε άνετοι, θα το κάνουμε. Πόσοι κάνατε την προηγούμενη φορά την εξισορρόπηση εξαπλωμένη, σηκώστε χέρια. Ότι μπορείτε να το κάνετε εξαπλωμένη, δηλαδή. Νιώσετε καλά. Okay, πόσοι θέλετε να ξαπλώσετε σήμερα? Okay. Πριν μπω στο δωμάτιο, ας σας τακτοποιήσουμε, να σας βάλουμε έτσι, και ας δουλέψουμε το πράγμα λίγο.
Okay. Πόσοι από εσάς θέλετε την επόμενη φορά να συνεχίσουμε με το θέμα και πόσοι θέλετε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Πόσοι θέλετε να συνεχίσουμε με την ασφάλεια, σηκώστε χέρια. Ποιοι όλοι. Στο φάλιο επιλέξει να πάνε στο επόμενο. Εντάξει. Άρα θα δουλέψουμε την επόμενη φορά ξανά και γραπτά και προφορικά που δεν κάναμε σήμερα και γραπτά και θα ξανά κάνουμε αυτές τις δύο ασκήσεις. Τώρα, δυσκολίες που έχετε, πες μου πρώτο να συστήσουμε δυσκολίες που έχετε με τις δύο ασκήσεις αυτές. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, στο εσωτερικό παιδί, εγώ ξεκίνησα βλέποντας να έχει σε μία ηλικία, ναι, πιο μικρή. Ναι. Μετά όμως, γιατί τρεις εικόνες ναι, άλλαξε. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι 2 χρονών και μετά στην εφηβεία. Δεν μας αποσχολεί. Αφήνουμε το υποσυνείδητο να ορίσει αυτό. Άλλο. Ερώτηση ή δυσκολία. Ή ας μιλήσουμε πρώτα για την εξισορρόπηση. Σήμερα δεν σας έδωσε χρόνο να διαμορφώσετε τις εικόνες. Απλώς σας είπα στην άσκηση. Φέρτε την εικόνα. Και όπως καταλάβετε, όπως είπα εκεί, μπορεί να είναι μια εικόνα που απλώς νιώθετε όμορφα, ασφαλής, ήρεμη, ευτυχισμένη ή μια περίπτωση που είστε σε μια σκηνή που συνήθως δεν νιώθετε ασφάλεια, βλέποντας ότι νιώθετε. Πόσοι επιλέξετε τουλάχιστον μια τέτοια σκηνή, μια σκηνή που συνήθως δεν νιώθετε και ότι νιώθετε. Okay. Και μπορέσετε να νιώσετε. Τότε με κάποιο τρόπο αλλάζω το προγραμματισμό. Εντάξει. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε για αυτό το κομμάτι. Ναι. Μπορώ να πω ότι μπορούμε να κάνουμε το κλείδωμα που κάνουμε το καλοκαίρι. Πάντα το ξεχνάω. Ναι, αυτό. Έχω ένα μπλοκάρισμα προς αυτό. Α, τι κλείδωμα. Ναι. Δηλαδή δεν είμαι εκεί μαζί σας, είμαι μέσα στο στούντιο αυτή την ώρα. Το ξεχνάω. Αλλά ξεχνάω έτσι και γενικά. Αυτή η θέση των χεριών την παίρνουμε μετά από την εξισορρόπηση για να κλειδώσουμε το θετικό. Είναι σαν να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο στο κομπιούτερ και σώζουμε το αρχείο. Το κάναμε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, το ξέχασα αυτό. Έχετε στο νου σας αυτό. Κάνουμε περίπου 5 λεπτά με το δεξί από πάνω πόδι και χέρι, μετά αριστερά, χέρι και πόδι, σε δεύτερο κομμάτι 3 εικόνες, αυτό που ακούμε, αυτό που λέμε στον εαυτό μας και το συναίσθημα, δηλαδή οπτικά, ακουστικά και αισθητικά, η αλήθεια αυτή, και στην αρχή νοητικά. Εντάξει. Και μετά κλειδώνουμε με αυτή την θέση περίπου 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Έχει σημασία αν ξεκινάμε πρώτα το αριστερό από πάνω και μετά. Νομίζω δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Okay, κάτι άλλο, ναι. Απλώς να συμπληρώσω, μπορούμε να όπως το καλοκαίρι να πούμε για τη μορφή του συναισθήματος, αν έχει χρώμα, αν έχει. Το δεν το θεωρώ αυτό τόσο σημαντικό. Θεωρώ το σημαντικό είναι ότι το νιώθουμε και το αφήνουμε να απλωθεί. Ναι. Okay, κάτι άλλο για την εξισορρόπηση. Όταν λες δυνατή, εννοείς. Ότι με ακούσε πολύ και μου δημιούργησε και την ικανότητα να μπορώ να δω πια την ασφάλεια. Οκ. Okay. Γιατί ναι, μιλάει στο ότι πραγματικά υπήρχε άγνοια και τώρα πια υπάρχει. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άλλο για την εξισορρόπηση. Τότε για την σπηλιά. Κάτι για την σπηλιά, ναι. Πούμε μια φορά πάλι τι βλέπουμε. Κάνουμε την εικόνα. Πού, στην σπηλιά. Όχι, όταν είμαστε στο συναίσθημα το καινούριο, της ασφάλειας και τα λοιπά. Στην εξισορρόπηση ή στη σπηλιά. Στην εξισορρόπηση. Ναι. Βλέπουμε πρώτα, είπαμε μία. Πρώτο είναι νοητικό. Επιλαμβάνουμε την αλήθεια. Ναι. Μετά αλλάζουμε και φέρνουμε 3 εικόνες, αυτό που ακούμε, αυτό που λέμε και αυτό που νιώθουμε. Τώρα που νιώθουμε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Λέμε εμείς τον εαυτό μας ή αυτό που μας λένε οι άλλοι. Αυτό που μας λένε οι άλλοι και αυτό που λέμε στον εαυτό μας και τα δύο. Δηλαδή βλέπουμε την εικόνα, αυτό που λέμε και αυτό που νιώθουμε. Ναι.
και αυτό που ακούμε. Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη συχνότητα που θα πρέπει να γίνεται αυτή η άσκηση, πόσες φορές την ημέρα και για πόσο καιρό. Εγώ θα πρότεινα. Τώρα μπορεί η εξισορρόπηση να γίνει μία φορά και η αναδρομή να γίνει μία φορά και να νιώθουμε σημαντική διαφορά. Από την άλλη πλευρά έχουμε εκατομμύρια εγγραφές. Όχι μόνο από αυτή την ζωή, από προηγούμενες και από την ζωή μας σαν ζώα. Πριν από αυτό, πόσες φορές φοβηθήκαμε, πόσες φορές νιώσαμε κίνδυνο. Άρα θα πρότεινα αυτή την εβδομάδα μέχρι να προχωράμε στο επόμενο θέμα που θα είναι η ελευθερία, το να μπορούμε να βιώσουμε πάντα, γιατί τον αυτό μας πάντα ελεύθεροι και όχι κατεπιεσμένοι, που είναι ένα σημαντικό θέμα και αυτό. Κάντε το κάθε μέρα. Τώρα την αναδρομή πιθανόν να μην κάνετε. Κάντε την εξισορρόπηση, μπορείτε να το κάνετε χωρίς το CD, μόνοι σας, εύκολα. Και κάντε, αν θέλετε, 2-3 φορές την αναδρομή όταν θα έχετε το CD, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε μόνοι σας, αλλά αν μπορείτε, κάντε το. Μπορούμε και καθιστά να κάνουμε την εξισορρόπηση. Γενικά γίνεται καθιστά, όχι ξαπλωμένη. Άλλο για την σπηλιά, καμία απορία, καμία δυσκολία, κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε, ώστε προχωρώντας δεν έχουμε κανένα εμπόδιο, κανένα πρόβλημα. Είμαστε καλά, ναι. Ήταν αυτό που είπε ότι όταν σε βγουν για την ασφάλεια, πριν κάνουμε την άσκηση, βγήκαν πάρα πολλοί φόβοι, οι οποίοι δεν μπορώ, εφόσον δεν έχω το δίδυμα, δεν μπορώ να το δουλέψω πλέον σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να κάνω αυτό όλο την άσκηση, τις ασκήσεις που κάνω τώρα. Πότε θα γυρίσω να τις κάνω, αν τελικά μου... Κάνει η αυτή τότε, για τους φόβους σου. Ναι. Είσαι ασφαλής. Θυμήσου αυτό. Θυμήσου ότι όλα αυτοί οι φόβοι είναι αβάσιμοι. Εσύ δεν κινδυνεύεις. Αυτό που πραγματικά είσαι δεν κινδυνεύει. Είσαι ασφαλής. Προσπάθησε να κρατήσεις αυτό. Κάνει κάθε μέρα την εξισορρόπηση και όποτε φοβάσαι κάνει η αυτή. Για το φόβο αυτό. Εντάξει. Ναι. Πώς δικαιολογούνται κάποιοι φόβοι, όταν κλείνουμε στο σανσέρ φοβάμαι και όταν γίνεται σεισμό δεν φοβάμαι. Είναι η απάντηση πάντα είναι το παρελθόν μας και οι συσχετισμούς που κάναμε και με το νου. Αν ακούσουμε κάτι, αν βιώσουμε κάτι σε αυτή την ζωή ή σε προηγούμενη ζωή, θα δημιουργήσει μία προκατάληψη και μία ιδιαίτερη ευαισθησία προς ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Πού νιώθουμε. Ναι. Εγώ στη σπηλιά, όταν κάναμε την μεγαλύτερη εμβάθυνση, είχα ένα πρόβλημα, αισθάνθηκα μεγάλη δυσφορία και είχα και σωματικό πόνο. Ναι. Έπιασε η μέση μου, ήθελα να σηκωθώ, δεν μπορούσα να πάω, δηλαδή είχα πολύ μεγάλη αίσθηση. Κοίταξε, μία βασική αρχή είναι, όταν πάμε να συντονιστούμε με μία ανώτερη δόνηση, ό,τι υπάρχει μέσα μας που δεν είναι ταιριαστό με αυτή την δόνηση θα ενεργοποιηθεί και θα δημιουργηθεί μία μορφή κάθευσης. Αυτό μπορεί να είναι μέσα από κλάμα, μέσα από συναισθήματα, μέσα από οράματα και μέσα από πόνο. Ότι ξύπνησε ένα κομμάτι του αυτού σου και πολλές φορές η μέση, γι' αυτό σήμερα αναφέρθηκε και στα γενετικά όργανα, αλλά πάντα το κάνουμε, αλλά και στο κόκκιγα. Γιατί εκεί είναι, αν θέλετε, πολλές φορές το κέντρο του φόβου. Και γι' αυτό πολλές φορές ο φόβος επιδράει και στα πόδια. Αλλά πολύ στο κόκκιγα και πολύ στα γενετικά όργανα. Είναι σημαντικό πολύ να φέρουμε εκεί και η μέση σου άρχισε να σε πονά και αυτό. Ότι κάποιο ανασφάλεια δεν είναι να μην το φοβάσαι, να το κάνεις, και σιγά σιγά θα ίσως να αποκαλυπτεί τι είναι ακριβώς αυτό. Ναι. Θέλω να πω και εγώ αυτό. Εγώ τον τελευταίο καιρό σε κάθε φορά που κάνουμε χαλάρωση, πονάω στο αριστερό στήθος. Ναι. Και μου διακόπτεται η χαλάρωση. Σήμερα πόναγα και στα δεξιά πλευρά. Και στο δεξί στήθος ή στο δεξί πλευρά του σώματος. Αριστερό στήθος, δεξιά πλευρά. Πού, πλευρά, πλευρό, στο πλευρό. Ναι. Okay.
Okay, όλα αυτά είναι ενέργειες που εμφανίζονται όταν χαλαρώνουμε βαθιά και έχουμε επίγνωση του ενεργειακού σώματος. Υπάρχουν αυτά. Τώρα μπορεί να θέλεις να μπεις μέσα εκεί, να επιτρέπεις αυτό να γίνει συνέστημα και να εκτονώνεις το συνέστημα. Μπορεί να θέλεις να κλάψεις. Okay. Τότε φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πόνο που καλό θα ήταν να το αποφορτίζεις, να μην γίνει σωματικό το πρόβλημα. Τώρα είναι στο ενεργειακό πεδίο. Από το συναισθηματικό το ενεργειακό και το επόμενο βήμα είναι το σωματικό. Να μπεις μέσα εκεί, να δεις τι είναι αυτό και να κλάψεις ή να χτυπάς ένα μαξιλάρι ή να κάνεις ό,τι χρειάζεσαι, να γράφεις ένα γράμμα, να επικοινωνήσεις με κάποιον, να κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις, να εκτονώνεις αυτό που μπορεί να είναι αποθηκευμένο εκεί.